η επιστροφή. Ε? Λοιπόν, composure. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ευλογημένο για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω, ας πούμε, αρκετά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με πολλά διαφορετικά άτομα, με διαφορετικές παρέες και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Το όνειρό μου είναι να συλλέγω εμπειρίες με ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ και να δημιουργούμε στιγμές οι οποίες μένουν, ας πούμε, για πάντα χαραγμένες εδώ και εδώ. Φέτος, στο ταξίδι μου στη Μήλο, είχα την ευκαιρία να ξαναζήσω αυτό το όνειρο. Πάμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Πάνος. Με τον Σπύρο γνωριζόμαστε περίπου 2,5 χρόνια και από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, κολλήσαμε. Μάλλον λόγω της τρέλας που κουβαλάμε και οι δύο. Ο Πάνος είναι ο άνθρωπος που με έκανε να θέλω να ταξιδέψω, αλλά και ο άνθρωπος που με ώθησε να ασχοληθώ με τις κάμερες και με το βίντεο και με το YouTube γενικότερα. Πάντα προσπαθούμε να οργανώσουμε επικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα που περνάνε τα χρόνια και ακόμα θα βγαίνουμε, θα μιλάμε και θα λέμε τις ιστορίες για το τι κάναμε στη Νέα Υόρκη, στη Μήλο, στο Λονδίνο, με τα άτομα που πήγαμε την τότε εποχή. Αυτό που λέμε πάντα με τον Πάνο είναι ότι ανεξαιρέτως αν θέλουμε να πάμε ή πήγαμε στη Νέα Υόρκη, στην Κύφνο, στη Μήλο ή στο Λονδίνο. Πάρε και τη ρήμα, καλό. Αν υπάρχει σωστή διάθεση και ενέργεια, τότε the rest is history. Ο Σπύρος κάπου τον Απρίλιο περίπου μου ότι υπάρχει μια περίπτωση να κάνει ένα τρομερό deal που θα το στείλει σε ελληνικά νησιά, σε ωραία ξενοδοχεία και ότι αν κάτσει η Μήλος, θα μείνει μάλλον σε ένα απίστευτο μέρος που απλά δεν περιγράφεται. Από τη στιγμή που μπήκε η Μήλος στο πρόγραμμα του καλοκαιριού, τότε κατευθείαν είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχω τον Πάνο μαζί μου. Δεν γίνεται να πάω στη Μήλο χωρίς τον partner in crime. Μετά από λίγη συζήτηση, βέβαια, είπαμε ότι δεν γίνεται να πάμε στη Μήλο χωρίς να έχουμε την κατάλληλη διάθεση, την κατάλληλη ενέργεια. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε κάποιον με χιούμορ, κάποιον με skills ή απλά κάποιον να μας δανείσει λεφτά σε περίπτωση που ξεμείνουμε. Γεια σας. Με λένε Μιχάλη. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. Εγώ γνώριζα τον Σπύρο και τον Κύπου στο Λονδίνο, εκεί που σπούδαζα. Πριν κάνα χρόνο, ενάμιση, λίγο πριν την πρώτη καραντίνα. Γενικά κάναμε πολύ καλή παρέα από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, αλλά λόγω της καραντίνας δεν είχαμε καταφέρει να πάμε κάποιο ταξίδι. Μπορεί να μην είμαι πια δημιουργικός σαν τα παιδιά. Θα λέμε αυτός που χρειαζόντουσαν και χρειάζονται. Και φίλοι μου, εκεί που το Dream Team είναι έτοιμο να ταξιδέψει στη Μήλο, εκεί κάτι προέκυψε. Εδώ μιλάω, είσαι εσένα. Γεια σου, Σπύρο. Vibes. Πάμε άλλη μία, ποια είσαι και πότε μας γνώρισες? Ryan Little. Είμαι η Μαράγδα, είμαι φωτογράφος και γνώρισα πρακτικά τα παιδιά 7 μέρες πριν τη Μήλο. Γνώρισα τη Μαράγδα πριν περίπου 3 χρόνια από κάποιες φωτογραφικές συνεργασίες που είχαμε κάνει. Τελείως το άκυρο την πέτυχα στον δρόμο και είπαμε να κανονίσουμε για ένα καφέ. Είπα και στο Σπύρο να έρθει και σε κάποια φάση ο Σπύρος πετάει. Έλα, ψήσου να έρθεις, γιατί όχι. Χωρίς καν να περιμένω ότι θα ακούσει αυτό που είπα. Μέσα, μέρα και ώρα. Κοίτα, εγώ σας ακολουθούσα στα social media. Έβλεπα ταξίδια, έβλεπα εμπειρίες, έβλεπα ότι περνάγατε πολύ ωραία. Σας γνώρισα από κοντά, τα είπαμε μία ώρα να παίζει, δεν τα έχω πει καλύτερα με άνθρωπο. Λέω πρέπει να το ζήσω. Μαζί τους τουλάχιστον. Επίσης να πω ότι ήταν το πρώτο ταξίδι που έχω κάνει με παρέα, μόνη μου. Και εγώ και ο Σπύρος έχουμε θεμελιώσει τη σχέση μας πάνω στον αυθορμητισμό και πάντα προσπαθούμε να πείθουμε τους άλλους να κάνουν τρέλες και να λένε περισσότερα ναι από ότι όχι. Και μας έχει βγει σε πολύ καλό αυτό. Βλέποντας τη Σμαράγδα να λέει ότι θέλει να έρθει μαζί μας χωρίς καν να μας ξέρει και να παίρνει μια instant απόφαση, με ανέβασε. Λέω εδώ είμαστε. Το ταξίδι θα γίνει. Ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση. Μπορεί να κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο ωραίο, πιο ενδιαφέρον. Για μένα αυτή είναι η ζωή. Να λες ναι σε πράγματα που μπορεί να σου δώσουν εμπειρίες χωρίς να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι. Απλά να λες το ναι. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί 100 λόγους για να μην έρθει. Η Σμαράγδα όμως βρήκε έναν λόγο να έρθει. Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ και θα το θυμάμαι για καιρό. Και κάπως έτσι κλείσαμε τη στήρα για τη Μήλο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε για Μήλο. Φύγαμε. Φύγαμε. Για να δείτε όμως πώς ξεκίνησε το ταξίδι μας στη Μήλο, θα πατήσετε το link εδώ πέρα ή αλλιώς το πρώτο link στο description. Πρέπει να το πατήσεις. Πάτησέ το. Θα ήταν αμαρτία να μην το πατήσεις.
Η Μήλος είναι ένα πραγματικά πανέμορφο νησί. Σίγουρα δεν έχει τον Τάπα Ντούπα και την νυχτερινή ζωή που περιμένουν οι περισσότεροι, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που θα επισκεφτεί τη Μήλο και δεν θα ερωτευτεί κατευθείαν μαζί της. Τα μέρη που πήγαμε, ένα προς ένα, άμα τα πιάσεις, το κάθε ένα είναι πιο ξεχωριστό και από το άλλο. Πόσα και πόσα σημεία πάνω στο νησί που σε κάνουν να μένεις με το στόμα ανοιχτό. Θα συμφωνήσω με τον Πάνο σε αυτό που είπε, απλά πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι το αληθινό highlight του ταξιδιού ήρθε την τρίτη μέρα. Η Hotel Operation με είχε ενημερώσει ότι όταν θα φτάσεις στη Μήλο θα έχεις την ευκαιρία να μείνεις σε ένα απίστευτο μέρος, γι' αυτό ετοιμάσου, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάθεις πλάκα. Εγώ γενικά προσπαθώ να κρατάω πάντα μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που μου απέδειξε η συνεργασία μου με την Hotel Operation είναι ότι αν σου πουν κάτι είναι αυτό και δεν αλλάζει. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί, επαγγελματίες και πάντα κάνουν αυτό που σου λένε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ακολούθησε δεν το είχα φανταστεί. Μείναμε λίγο speechless. Να, γιατί πρέπει να λέμε περισσότερα ναι στη ζωή. Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cave Suites Μήλος. Η πρώτη μου σκέψη με το που είδαμε το δωμάτιο είναι ότι ο Σπύρος μας κάνει πλάκα, ότι μας έχει φέρει εδώ πέρα απλά για να βγάλουμε καμιά φωτογραφία και ότι θα πάμε να μείνουμε σε καμιά σπηλιά. Με το που μπήκαμε στο Cave Suites, νομίζω μείναμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Εγώ κοίταζα τα παιδιά να δω εκφράσεις. Έχω πάει σε πολλά ξενοδοχεία, ωραία. Αλλά νομίζω αυτό ήταν σίγουρα top 3 για να μην πω το καλύτερο που έχω πάει. Τη στιγμή που μπαίνουμε στο δωμάτιο, κοιτάω γύρω και λέω: κάποιου νου τη ζωή έχω πάρει. Και μπαίνω σαν να είμαι εκείνος, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Και ζω τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρω, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Γιατί ο Σπύρος μας έλεγε: είναι πολύ ωραίο ξενοδοχείο, σας αρέσει πάρα πολύ, έχει πισίνα. Λέω: εντάξει, okay, μια πισίνα θα έχει. Ξενοδοχεία έχουμε δει. Και σκάμε και λέω: αποκλείεται. Κοιτάζομασταν όλοι μεταξύ μας. Δεν ξέρω, νομίζω κανείς δεν το περίμενε τόσο καλό. Μια σουίτα με θέα όλη τη Μήλο, με τη δικιά μας ιδιωτική πισίνα, με ένα από τα καλύτερα interior και exterior designs που έχω δει ποτέ. Γενικά νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ένα tour στο δωμάτιο. Λοιπόν, με το που μπαίνεις από την πόρτα, η οποία βρίσκεται ακριβώς στην πλάτη μου αυτή τη στιγμή, μπαίνεις και βλέπεις όλη αυτή την άπλα. Ένα δωμάτιο το οποίο είναι άκρος μινιμαλιστικό και απίστευτα όμορφα διακοσμημένο. Αλλά στα πάρουμε όλα από την αρχή. Εδώ πέρα βλέπετε, μπαίνεις από την πόρτα και έχεις κατευθείαν τρία μεγάλα, όντως πολύ μεγάλα, μεγαλύτερα από ό,τι φαίνονται στην κάμερα, συρτάρια για να αποθηκεύσεις ό,τι ποθείς και θέλεις. Εδώ πέρα, όταν ανοίγεις το πρώτο συρτάρι μόνο, έχεις σου δίνουν το σεσουάρ σου, κάποια αντικουνουπικά. Εδώ, κατά μήκος του τοίχου, έχουμε την κρεμάστρα ώστε να βλέπετε ακριβώς τι έχετε φέρει και τι χρειάζεται να φορέσετε. Και ακριβώς δίπλα από την ντουλάπα και την πόρτα, ερχόμαστε στο μπάνιο, σε αυτό το υπέροχο μπάνιο. Εδώ πέρα έχουμε το ντουζ, το οποίο είναι open work, είναι ανοιχτό. Αλλά στην τελική η Μήλος, φίλοι μου, είναι ένα νησί για ζευγαράκια, είναι το νησί του έρωτα. Άρα, σε περίπτωση που θες να έρθεις εδώ με την κοπέλα σου ή με το αγόρι σου, σίγουρα το ξενοδοχείο σε προδιαθέτει να είσαι λίγο πιο open και πιο spontaneous, που λέμε στα αγγλικά, εμείς οι ψευτοάγγλοι. Φυσικά και το ξενοδοχείο σου δίνει όλα τα προϊόντα, τις πετσέτες που σου δίνουν για τα χέρια, για το μπάνιο και για όλα τα έξτρα που μπορεί να χρειαστείς, για την πισίνα, για τη θάλασσα. Το ξενοδοχείο έχει σκεφτεί σχεδόν για τα πάντα και είναι έτοιμοι πάντα να σε εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα όμως, ώρα να μιλήσουμε για αυτό το τρομερό τζάμι, το οποίο έχουμε ένα καθρέφτη εδώ, όπως βλέπετε, δεύτερο καθρέφτη και το υπόλοιπο είναι τζάμι, το οποίο είναι τέλειο, πραγματικά είναι τέλειο. Ζηλεύω, μακάρι και στο δικό μου μπάνιο κάποια στιγμή να μπορούσα να βάλω μια τέτοια όμορφη σικάτη λεπτομέρεια. Πατάμε το κουμπάκι και μπαίνουμε στο θρόνο. Σας έδειξα εδώ πέρα το ντουζ. Καταπληκτικό, πάρα πολύ όμορφη διακόσμηση του μπάνιου. Τώρα θα κλείσουμε τα φώτα. Να κλείσουμε και το εδώ.
τώρα με το που περνάμε στο σαλόνι, βλέπουμε ότι έχουμε δύο ράφια πάρα πολύ όμορφα διακοσμημένα, όμορφο ξύλο. Εδώ πέρα οι άνθρωποι του Cave Switch Milos μας έχουν αφήσει ένα ποτάκι, πάρα πολύ όμορφη λεπτομέρεια, τους αγαπάω πραγματικά. Κάτι που έχει αυτό το δωμάτιο και πολύ λίγα έχουν, έχει δύο μεγάλους καναπέδες. Plus, ότι έμαθα ότι το στρώμα στον καναπέ είναι ακριβώς το ίδιο στρώμα που έχεις στο Master Bed. Και τώρα βλέπετε εδώ το διπλό κρεβάτι που βρίσκεται στη μέση του δωματίου, που μπορείς εδώ πέρα να ξυπνάς και να έχεις θέα, την οποία θα σας δείξω σε λίγο. Φυσικά και μας δίνουν έξτρα μαξιλάρια, αυτό το άφησα εγώ εδώ πέρα. Έχουμε την καρεκλίτσα μας, σικάτη και όμορφη, με τον ανεμιστήρα. Το air condition έρχεται από εδώ, το οποίο το ρυθμίζεις εσύ. Κοιτάξτε εδώ κομωδίνο, πόσο μου αρέσουν αυτά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό εδώ το γραφείο, απλά δηλώνω ερωτευμένος στο 100%. Λοιπόν, αν πάτε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, κάτσε, που το βλέπετε, το πατάς και γίνεται φως. Βραδινό φως. Και αυτό μπορείς να το ρυθμίσεις και να το κάνεις πέρα δόθε όπου σε συμφέρει γενικότερα. Το κλείνουμε. Εδώ πέρα έχεις μπρίζες για να φορτίζεις τις κάμερες και το κινητό σου και ό,τι θέλεις ακριβώς δίπλα από το κρεβάτι. Μου έχουν αφήσει να συμπληρώσω το χαρτί για το πρωινό, το οποίο το δίνεις στους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ πέρα, στην κυρία Καλλιόπη που μας εξυπηρετεί υπέροχα. Το πρωί σου φέρνουν ακριβώς ό,τι έχεις γράψει εδώ μέσα. Έχουμε άλλο ένα option και άλλη μπρίζα, το οποίο έχει και διακόπτη, που ανοίγει αυτό εδώ το τρομερό φως, το οποίο προσθέτει μια διακοσμητική essence. Κλείνουμε το φως, έχουμε και το δεύτερο κομωδίνο, από εδώ και βέβαια έχουμε άλλο ένα φως, μπριζούλα, και τώρα θα σας δείξω εκτός από αυτό το τρομερό καθρέφτη, ο οποίος είναι ολόσωμος, τρία ράφια. Πρώτο ράφι. Εδώ πέρα έχουμε τα μπισκοτάκια τα οποία μας δίνουν, το οποίο είναι γεμάτο, παιδιά, αυτό. Εδώ μας δίνουν το WiFi, τον κατάλογο με τα κρασιά, μας αφήνουν και ποτηράκια και καφετιέρα, τις κούπες μας και το ψυγείο. Το ψυγείο το οποίο είναι μέσα γεμάτο. Θα ήταν αμαρτία να μην μιλήσω για αυτές τις πανέμορφες φωτογραφίες, την όμορφη τέχνη που κοσμεί εδώ πέρα το δωμάτιο. Τρομερό, τρομερό. Ζηλεύω και παίρνω inspiration για το δικό μου δωμάτιο με όλη αυτή τη διακόσμηση που έχουν κάνει οι άνθρωποι στο Cave Switch. Και τώρα θα φύγουμε από το εσωτερικό του δωματίου και θα πάμε στο εξωτερικό, στο μπαλκόνι, που λόγω καλοκαιρινή σεζόν σε ενθουσιάζει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα εκτός δωματίου. Γεια! Και εδώ πέρα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, βρίσκεται η δικιά μας ιδιωτική προσωπική πισίνα, η οποία είναι μόλις 2,5 μέτρα από το δωμάτιο που σας έδειχνα πριν λίγο. Εδώ πέρα έχεις τα steps που νομίζεις ότι είσαι σε βίλα. Πού να πω, στη Μαρμπέγια στην Ισπανία. Μετά την πισίνα, ερχόμαστε εδώ που έχουμε το δικό μας εξωτερικό σαλόνι, στο οποίο κάθεσαι, απολαμβάνεις την απίστευτη θέα που σας έλεγα πιο πριν. Δίπλα έχεις τους γείτονές σου που είναι λίγο πολύ το ίδιο. Περνάτε τέλεια, συζητάτε, μιλάτε για business λίγα. Κάποια δήλωση περί δωματίου, πώς θα το αξιολογούσατε? 20/10. Iconic. Εγώ θα πω είναι το καλύτερο δωμάτιο που έχω μείνει ποτέ. Εκείνη την πρώτη μέρα καθίσαμε όλοι μαζί στο δωμάτιο, απολαύσαμε αυτό που γινόταν, βουτήξαμε στην πισίνα και μετά είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε και να κάνουμε μία από τις πιο όμορφες κουβέντες που έχω κάνει ποτέ. Και αυτό είναι που αγαπώ σε αυτά τα παιδιά και σε αυτή την παρέα, ότι μπορούμε από το πολύ αστείο να πάμε στο σοβαρό, στο συναισθηματικό και πίσω στο έτσι. Είναι από αυτές τις στιγμές που λες είναι όλα τέλεια. Και κάπου εκεί είναι που σκέφτηκα ότι αυτό το sequence είναι τόσο καλό. Σίγουρα θα το θυμόμαστε για πάντα. Αλλά γιατί να μην το έχουμε και πάνω μας για πάντα? Ναι, λοιπόν, ο Πάνος πρότεινε να κάνουμε ένα ομαδικό τατού. Έκανα που έκανα την πρώτη τρέλα να έρθω μαζί τους. Να μην κάνω και μια δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ προετοιμασμένος γι' αυτό. Long story short, πήγαμε στον Αδάμαντα και κάναμε όλοι ένα ομαδικό τατού. Τι κάναμε? Ένα λ. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό το λ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σας πω, γιατί πρώτον είναι ένα inside αστείο της παρέας, δεύτερον δεν ξέρουμε καν καλά καλά εμείς τι σημαίνει, απλά θέλαμε να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι σημαδιακό και που θα έχουμε όλοι μαζί, το οποίο θα μας θυμίζει το ταξίδι μας στη Μήλο. Και εσύ έκανες λ. Γιατί να μην κάνω? Εγώ εν τέλει δεν το έκανα. Με πιάσανε off guard. Αλλά τουλάχιστον χαίρομαι που βρίσκομαι στις φωτογραφίες και έζησα αυτές τις στιγμές με τα παιδιά. Ας μην συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Την επόμενη μέρα, αφού ξυπνήσαμε, φάγαμε το πρωινό μας, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Έπρεπε επιτέλους να πάμε σε αρακίνικο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Θέα,
Πισίνα, άλλη μία μέρα στη Μήλο. Ξημέρωσε. Τι ωραία, τι καλά. Παρακαλώ, κύριε Κυμπουρόπουλε, μπορείτε να μας κάνετε ένα γρήγορο tour. Κρασανάκια, ψωμί ολικής, κέικ, καφές, ριζόγαλο, μπέικον, μαρμελάδες, νουτέλα, corn flakes, scrambled eggs, oats, ομελέτα. Παναγία μου. Και μπουγάτσα. Γίνεται καλύτερο? Όχι. Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ πέρα μόλις τώρα μας έφεραν και φρουτάκια δώρο. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα για την Δεσποινίδα που μας κάνει όλα αυτά τα δώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή μας όρεξη. Α, γεια σου και εσένα. Ξεκινάμε άλλη μία μέρα. Μας μένουν 24 ώρες πριν φύγουμε. Αν πατήσετε στο link εδώ πέρα θα δείτε στο προηγούμενο μου βίντεο ότι η επίσκεψή μας στο Σαρακίνικο επισκιάστηκε από πολλά μποφόρ και από βροχή. Άρα δεν είχαμε την ευκαιρία ούτε να βουτήξουμε ούτε να δούμε το μέρος καλά καλά. Σημαράγδα, πού πάμε? Πάμε επιτέλους στο Σαρακίνικο. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη να μπορέσουμε να επισκεφτούμε το πιο διάσημο και ιδιαίτερο μέρος της Μήλου. Σήμερα όμως ο καιρός μας κάνει τη χάρη και θα πάμε στο Σαρακίνικο. Θα πάμε να ζήσουμε όλη την εμπειρία που όλοι μας λένε εδώ και τόσο καιρό. Φτάσαμε Σαρακίνικο. Μίλα στην κάμερα. Σήμερα ευτυχώς έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Εδώ με τον Μιχάλη που ξεκινάει, είναι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη vlogging καριέρα του. Θερμοκρασία perfecto. Και εντάξει, νομίζω θα περάσουμε πολύ καλά και αυτό θα φανεί και στην κάμερα. Εγώ έχω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη. Θέλω να ζήσω το experience της φωτιάς εδώ πέρα. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Ξεκινάμε. Πέρα να κάνουμε και ένα έξτρα προμό στους φίλους μας στην Be Unusual. Πού είναι? Το έχουμε. Εδώ είναι το κεφάλι. Ναι, καλά το πας. Λοιπόν, shout out στους φίλους μας στην Be Unusual. Εντάξει, πες μου, δεν μου πάει. Σου πάει, μου πάρεις, το αγοράζω. Συγκλονιστικότατο. Παιδιά, θα το βάλω στο link στην περιγραφή. Πάρτε και ένα τέτοιο, να έχετε κάτω. Να είστε swag μέσα στο καλοκαίρι. Έβλεπα αυτό το μέρος τόσο καιρό στα βίντεο, στο Instagram, στις φωτογραφίες, στο YouTube, παντού. Προσπαθούμε όσο είμαστε εδώ, γιατί δεν θα είμαστε ακόμα για πολύ εδώ στη Μήλο, να απολαύσουμε κάθε στιγμή στο 100%. Ξέρουμε ότι θα περνάει ο καιρός και συνεχώς θα συζητάμε για αυτές εδώ τις στιγμές, για αυτά τα πράγματα που κάναμε εδώ πέρα. Και αυτό. Και κάπου εκεί, φίλοι μου, έγινε ακριβώς αυτό που φοβόμουν. Σαν Σπύρος και σαν άνθρωπος θεωρώ ότι είμαι αρκετά θετικός, απλά πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι όταν κάτι πάει πάρα πολύ καλά, υπάρχει περίπτωση κάτι να γίνει και να στραβώσει πάρα πολύ άσχημα. Και κάποια πράγματα για μένα εκείνο το απόγευμα πήγαν πάρα πολύ λάθος. Λοιπόν, ο Σπύρος που είμαι περίπου κανένα μήνα, μου είχε πει ότι έχει κλείσει ένα πολύ σημαντικό interview για το κανάλι του και ήταν γενικά πολύ αγχωμένος γιατί ήθελε να βγει πολύ καλό το βίντεο. Από τον Φεβρουάριο βρίσκομαι σε επαφή με την ομάδα του Τζο Φώστερ. Ο Τζο Φώστερ είναι ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Reebok. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να χτίσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και ένα από τα μεγαλύτερα brands που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Γενικά περίμενα πάρα πολύ καιρό αυτό το interview και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για μένα και για το κανάλι. Έχω κάνει το ρίσες μου, έχω βάλει τις κάμερες, έχω στείλει τους άλλους τρεις έξω στην πισίνα για να είμαι μόνος μου και ήρεμος, τα μικρόφωνα είναι έτοιμα. Όλα νόμιζα ότι ήταν set. Συνδεθήκαμε με τον κύριο Φώστερ και κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα για περίπου πάνω από μία ώρα. Και μετά σε typical Spiros Fashion και μετά από μία ώρα συζήτησης συνειδητοποιώ ότι στη μία κάμερα δεν πάτησα ποτέ το rec και η δεύτερη κάμερα μετά τα περίπου 5 ή 10 λεπτά έκλεισε γιατί είχε γεμίσει η SD. Παθαίνω το πρώτο εγκεφαλικό, καλό και βαρύ. Δεν θα μπω όμως σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί η ζωή συνεχίζεται. Πάω λοιπόν στο laptop να ξεφουσκώσω την SD για να έχουμε χώρο να συνεχίσουμε.
συνεχίσουμε και να βγάλουμε και άλλα πράγματα. Και εκεί που νιώθω ότι, OK, έχω αδειάσει την SD και έχω κάνει backup όλα τα αρχεία, συνειδητοποιώ ότι έχω διαγράψει περίπου το 70 με 80% από όλα τα clips που είχαμε βγάλει το προηγούμενο 24ωρο. Και εκεί, φίλοι μου, είναι που σκάει και το πιο βαρύ εγκεφαλικό από όλα. Μετά από αυτό που έγινε με το interview και ειδικότερα με τα files του Σπύρου, υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Δεν ξέρω, δεν ήταν προς τώρα να του μιλήσεις. Λέω στα αγόρια θα το κάνω εγώ, γιατί καθόμασταν και οι τρεις στην πισίνα. Και λέω αφήστε το πάνω μου. Γιατί αν έμπαιναν τα αγόρια στη διαδικασία να του μιλήσουν, θα γινόταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Εκτάκτως, 2 ώρες μετά από το περιστατικό που σας λέμε, έπρεπε και εγώ και ο Πάνος να πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες σε ένα μαγαζί στη Μήλο που είχαμε συνεννοηθεί. Επειδή όμως το επόμενο πρωί φεύγαμε ξημέρωμα, είχαμε ήδη δώσει το αυτοκίνητό μας πίσω και τελείως σχεδόν στο άκυρο βρίσκουμε κάποιον να μας δανείσει το αυτοκίνητό του για περίπου 1 ώρα να πάμε να κάνουμε δουλειά μας και να γυρίσουμε. Λοιπόν, σαν να μην έφταναν αυτά, φίλοι μου. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που τρώει κλίση για παρκάρισμα στη Μήλο. Φάγαμε κλίση με ένα μάξι που δεν ήταν καν δικό μας και μας κάναν τη χάρη να μας το δανείσουν. Αυτό με την κλίση ήταν το κρασάκι στην τούρτα. Κατέληξα να βάζω τα κλάματα. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε ένας άνθρωπος που όχι μόνο μας βοήθησε, μας έκανε να ξεχάσουμε όλη αυτή την κακοτυχία που μας είχε πιάσει σε εκείνο το σημείο της βραδιάς. Ώρα να μιλήσουμε για την κυρία Καλλιόπη. Η κυρία Καλλιόπη είναι ο άνθρωπος που σε καλωσορίζει, σε εξυπηρετεί και σε περιποιείται στο Cave Suites. Μια πανέμορφη ψυχή, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Αυτή η γυναίκα είναι από τους βασικούς λόγους που θα θυμάμαι το ταξίδι μου στη Μήλο ως κάτι μαγικό. Το να έχει κάποιος την ευκαιρία να μείνει σε ένα δωμάτιο στο Cave Suites είναι από μόνο του μια τρελή εμπειρία, απίστευτη. Αν όμως θα συνδυάσει αυτό με την εξυπηρέτηση που είχαμε από την κυρία Καλλιόπη, δεν γίνεται καλύτερο. Όταν μιλάμε για high-end ξενοδοχεία, για δωμάτια, για suites, συνήθως το προσωπικό και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα είναι πάντα 100% επαγγελματίες, να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, να λένε ακριβώς αυτά που πρέπει, ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Η κυρία Καλλιόπη μας έκανε να νιώσουμε ζεστασιά μας. Μας αντιμετώπισε σαν καλεσμένους, σαν παιδιά της και όχι σαν πελάτες. Ό,τι και να πω για αυτά που μας έκανε η κυρία Καλλιόπη είναι λίγο. Την κυρία Καλλιόπη την αγαπάμε. Και αυτό που έκανε για εμάς την τελευταία εκείνη νύχτα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν με είδε να ψάχνω ταξί για να πάμε στο μαγαζί που θέλαμε να φωτογραφίσουμε, μου είπε η ίδια ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάρετε το αυτοκίνητό μου, θα πάτε να κάνετε δουλειά σας, θα γυρίσετε. Και αφού σας έκανα λίγο κύκλο, πάμε τώρα λίγο πίσω πάλι στην κλίση που φάγαμε με το αυτοκίνητο της κυρίας Καλλιόπης. Νιώσαμε εκείνη την ώρα να απογοητεύουμε, γιατί μας είχε φερθεί πραγματικά άψογα. Εγώ προσωπικά και τα παιδιά συζητήσαμε ότι νιώθαμε ότι την έχουμε μπλέξει. Εντάξει, δεν το περιμέναμε να γίνει αυτό. Σε πάρα πολύ κακό mood όλοι μας πάω στην κυρία Καλλιόπη και της λέω ότι έγινε μαλακία. Φταίω εγώ που δεν το προέβλεψα, αλλά φάγαμε κλίση. Της είπα ότι, okay, εδώ είναι τα λεφτά. Απλά δεν θέλαμε καν να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, να την τρέχουμε μετά, να πάει στις αστυνομίες, να πληρώνει. Γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, εγώ νόμιζα ότι αφού της το πω θα φάμε 5-6 καντήλια. Και τι κάνει αφού της το είπα η κυρία Καλλιόπη? Σηκώνεται, πάει στην κουζίνα, βάζει 10 σφινάκια ρακόμελο. Έρχεται στο δωμάτιο, μας πιάνει όλους έναν έναν και μας λέει: είστε υγιείς? Ναι. Στουκάρατε το αυτοκίνητο? Όχι. Μου δώσατε τα λεφτά για την κλίση? Ναι. Ωραία. Τότε βγάλετε αυτά τα άσχημα στεναχωρημένα μούτρα από πάνω σας και εσείς, Σπύρος, συγκεκριμένα σταμάτα να είσαι σακλαμένο. Πιείτε αυτά τα σφινάκια στην υγειά μου και απολαύστε την τελευταία σας νύχτα. Γι' αυτό ταξιδεύουμε. Για να έχουμε ευκαιρίες να γνωρίζουμε ανθρώπους σαν την κυρία Καλλιόπη. Ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Πολλά φιλιά, κυρία Καλλιόπη. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες ζωής μου. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά είναι ότι μέσα από αυτό το ταξίδι κατάλαβα ότι μπορώ να είμαι αυθόρμητη με ανθρώπους, μπορώ να είμαι αυτός μου. Πέρασα πάρα πολύ καλά, σε βαθμό που δεν το περίμενα. Νομίζω υπάρχει ένα βίντεο που λέω ότι είμαι ευτυχισμένη, δηλαδή το είπα όντως αυτό που δεν το λέω εύκολα. Η εμπειρία μου στη Μήλο ήταν ένα απλό 10 στα 10. Αγαπάω το Cave Suites, αγαπάω τη Hotel Operation, αγαπάω το Μιχάλη, τη Σμαράγδα και τον Πάνο που ήρθαν μαζί μου και που ζήσαμε μια εμπειρία που ξεκίνησε σαν τελείως ουδέτερη και κατέληξε να είναι μία από τις πιο memorable, ας πούμε, experiences που έχουμε κάνει ποτέ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Hotel Operation για όλο αυτό και ευχαριστούμε που εμπιστεύτηκε τον Σπύρο που κάνει απίστευτη δουλειά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Hotel Operations που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορέσουμε να μείνουμε σε αυτά τα εξαιρετικά ξενοδοχεία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη Hotel Operation και τον Σπύρο που με κάλεσε να έρθω μαζί. Η εμπειρία των ξενοδοχείων που πήγαμε ήταν πραγματικά υπέροχη, το καθένα
για ξεχωριστούς λόγους. Να σας ευχαριστήσω που είστε ακόμα στο βίντεο. Να σας πω να κάνετε like και subscribe, γιατί έχω δει ότι περίπου το 65% των ανθρώπων που βλέπουν τα βίντεο σύμφωνα με τα analytics του YouTube δεν έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι, και θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, please. Like και subscribe. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Κάντε like, subscribe και καμπανάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe στο Σπύρο, γιατί το αξίζει. Αυτό είναι. Φιλιά πολλά, φίλοι μου. See you soon. Στο μάνα, φτιάξαμε κανένα. Είχα την ευκαιρία να κάτσουμε τα παιδιά. Χαίρεσαι, ρε. Ένα λ. Κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν γράφει ακόμα. Γράφει. Ένα-δύο. Καλά βγήκε αυτό. Το βρίσκει, ωραίο. Το γραφικά κυκλώματα και είχαμε συνεργαστεί κάποια στιγμή. Το κυκλώματα. Μαράχλα. Πάτησε το. Πού κολλάει αυτό, τι είναι. Και ήταν αρκετά αγχωμένο γιατί. Γιατί ήσουν αγχωμένο. Φύγαμε. Το ένα είναι πιο. Ένα μέρο. Τι το παίζει τώρα ότι μου λες φύγαμε, αλλά δεν γράφει. Δεν το παίζω εγώ bloopers μόνο μα σήμερα. Ανέμορφη ψυχή. Ψυχάρα. Καλλιόπη. Σστ. Εγώ θα το πω. Είδες πως μπαίνω στο ρόλο. Όχι, θέλω να είσαι και εσύ εδώ. Και καλά ότι ανθρώπους... Και καλά ότι ήρθα... Κατάλαβες. Και καλά ότι ήρθα και εγώ. Όχι, γιατί και Καλλιόπη το λέμε. Γεια. Σκάσε.